Σε μια συμμαχία ευθύνης για την πόλη, σε ένα νέο ξεκίνημα ευθύνης και σκληρής δουλειάς, προσκάλεσε τους πολίτες ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος την πρωτοχρονιά υποδέχτηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης δημότες και φίλους, με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά. Νέα χρονιά, νέα μέρα, νέο ξεκίνημα για τη Θεσσαλονίκη μας, για την πόλη μας. Με σεβασμό στους πολίτες, με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, ξεκινάμε. Ξεκινάμε γιατί αυτή η πόλη αξίζει πολλά περισσότερο. Προσκαλώ τους πολίτες, όλους, όπου και αν ανήκουν, ό,τι και αν πιστεύουν, σε μια συμμαχία ευθύνης για την πόλη. Ένα νέο ξεκίνημα ευθύνης, ένα νέο ξεκίνημα διεκδίκησης και δουλειάς. Ο κύριος Αγγελούδης τόνισε με νόημα πως ξεκινάει τη θητεία του με λίγα λόγια και πολλή δουλειά, με σεβασμό στους πολίτες, τους οποίους προσκάλεσε σε ένα νέο ξεκίνημα διεκδίκησης. Μάλιστα, σημείωσε πως αισθάνεται το βάρος της ευθύνης που του αναλογεί, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο για ολιγορία. Πόλη Θεσσαλονικής να είναι υγιής, χαρούμενη και ευτυχισμένη, πρέπει να δουλέψουμε. Αισθάνομαι το βάρος αυτής της ευθύνης και νομίζω πως από σήμερα πλέον δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε ολιγορία. Θα δουλέψουμε και θα δουλέψουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ με όλους τους κατοίκους, με όλους τους ανθρώπους προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα. Ο νέος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ξεκαθάρισε ότι θα δώσει προτεραιότητα στο θέμα της καθαριότητας της πόλης, αντικείμενο για το οποίο πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων στελεχών του Δήμου. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, εκεί πονάει η Θεσσαλονίκη και εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο σχέδιο πλέον με τους εργαζόμενους θα καθίσουμε να δούμε βήμα-βήμα την υλοποίησή του. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Στον τομέα αυτό η πόλη είναι στην κατάσταση πόλη, ξέρουμε ότι είναι, και επομένως δεν υπάρχουν περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση. Παράλληλα, ο Στέλιος Αγγελούδης έστειλε και το πρώτο του πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στους πολίτες ως Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, αφού χθες ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως είπε, είναι ώρα να αγαπήσουμε περισσότερο την πόλη μας και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του σήμερα με περισσότερη αλληλεγγύη, ελπίδα, αισιοδοξία και δημιουργία. Αγαπητοί συμπολίτες μου, η νέα χρονιά σηματοδοτεί μια νέα αρχή για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην αφετηρία αυτής της καινούργιας προσπάθειας, απαιτείται να προχωρήσουμε ενωμένοι για να αλλάξουμε την εικόνα της πόλης. Με αυτοπεποίθηση, με πίστη στις δυνάμεις μας και στη δυναμική της πόλης μας, μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που η Θεσσαλονίκη δικαιούται. Είναι ώρα να αγαπήσουμε περισσότερο την πόλη μας και τους συνανθρώπους. Να απαντήσουμε στις προκλήσεις του σήμερα με περισσότερη αλληλεγγύη, ελπίδα, αισιοδοξία και δημιουργία. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους υγεία, χαρά, ατομική και οικογενειακή ευτυχία.